Κώστα, καλή χρονιά, με υγεία. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Σε σένα, στην οικογένεια και στον Ηρακλή Φυσικάρχης Ινωμένης και από το αυριανό μάτς. Έχεις αντιληφθεί, νομίζω, και εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά, ότι ο κόσμος το περιμένει. Έτσι είναι ένα άλλο παιχνίδι, είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Οι λόγοι πάνω κάτω είναι γνωστοί για τον κόσμο. Τέτοια μάτς είναι πολύ μεγάλη αφορμή για να γεμίσουν το γήπεδο. Και φαντάζομαι το περιμένετε κι εσείς. Είναι και πολύ νωρίς με το ξεκίνημα της χρονιάς, έτσι, μόλις τρίτη μέρα του νέου έτους. Κοίταξε, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Το έχουμε παίξει ξανά αυτό το παιχνίδι. Θέλουμε οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι καλό. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή από εμάς. Αλλά εμείς, σαν ομάδα και με τον κόσμο κοντά μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Θα μπούμε και θα παίξουμε το παιχνίδι μας. Και στο τέλος θα δούμε τι έχουμε κάνει ή όχι. Εγώ αυτό που μπορώ να πω και στον κόσμο που τον θέλουμε κοντά μας σίγουρα, είναι ότι η ομάδα θα τα δώσει όλα. Θα δει μια ομάδα αγωνιστική. Τώρα δεν μπορώ να υποσχεθώ νίκες και τέτοια. Αυτό που είπα και το καλοκαίρι, αυτή η ομάδα θα αγωνίζεται σε κάθε παιχνίδι. Που νομίζω ότι η ατάκα σου είχε μείνει στο ότι εμείς κάθε μπάλα θα την κυνηγάμε. Από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Αυτό μπορώ να αποσχεθώ και για αύριο. Εμείς κάθε μπάλα θα την κυνηγήσουμε αύριο. Και αυτό είναι, νομίζω, Κώστα, που θα αναγνωρίσει και ο κόσμος στο τέλος. Και για τον κόσμο το θέλουμε. Κοίταξε, ο κόσμος του Ηρακλή γνωρίζει από βόλε, ξέρει από βόλε. Έτσι. Οπότε θα χρεοκροτήσει την προσπάθεια που θα κάνουμε. Και σου είπαμε ότι και για αύριο, αλλά πόσο μάλλον σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι και για μας και για τον κόσμο, για ψυχολογικούς και τους λόγους, δεν είναι κάτι βαθμολογικό αυτό το παιχνίδι. Ναι. Είναι ένα ντέρμπι της πόλης και οι δύο μας θα θέλουν την νίκη. Εμείς τη θέλουμε την νίκη για τους δικούς μας λόγους και για τον κόσμο μας που θα έρθει να προσφύγει εδώ. Θα έρθει δεν και θα... Εύκολο. Δεν θα είναι εύκολο. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αλλά θα προσπαθήσουμε. Αλίμονο. Μιλάμε για έναν αντίπαλο που έχει μία ήττα αυτή από τον Ολυμπιακό, δεν έχει χάσει άλλο παιχνίδι. Είναι στην δεύτερη θέση, τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστή. Ο Ηρακλής βέβαια ως βόλεϊ είναι βαριά η φανέλα του, έτσι κακά τα ψέματα, και έχει και μια διαφορετική δυναμική, και αν είναι σε καλή μέρα αύριο εσύ στο γήπεδο η ψυχολογία, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πραγματάκια και να τα χαρούμε όλοι μαζί μέσα στο μάτς. Η αλήθεια, Κώστα, είναι ότι περάσατε δύσκολες μέρες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Έχει την ενημέρωση για τα όσα έχουν διαδραματιστεί. Όλα αυτά τα προβλήματα πόσο σας έχουν επηρεάσει στην προετοιμασία που κάνετε ενώπιση και του αυριανού αγώνα? Κοίταξε, ό,τι προβλήματα και να έχεις, όταν μπαίνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μπαίνεις για να κερδίσεις. Τώρα εμείς στον τελευταίο καιρό έχουν λυθεί κάποια θέματα. Όχι όλα φυσικά, αλλά εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως κάναμε μέχρι τώρα. Θα μπούμε και έτσι και αύριο να τα δώσουμε όλα για να κάνουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο. Σου είπα, αύριο το αυριανό παιχνίδι εγώ το βλέπω σαν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Θα είναι ένα ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη και οι δύο μας, σου είπα, θέλουν την νίκη. Η κάθε ομάδα για τους δικούς της λόγους. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ομάδα από εμάς, αλλά αυτό δεν μου λέει κάτι. Εγώ και οι παίκτες του Ηρακλή θα μπούμε να τα δώσουμε όλα και στο τέλος θα δούμε τι θα γίνει. Σε έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια τέτοια μάτς να τα... Πώς να το πω τώρα, να τα αντιμετωπίζεις διαφορετικά. Όχι ότι στα υπόλοιπα δεν είσαι το ίδιο, αλλά σε τέτοια παιχνίδια καταλαβαίνεις που το πάω, με γεμάτο γήπεδο, με τον αντίπαλο που να είναι έτσι γερός για κόντρα. Για αυτά τα μάτς ήρθαμε. Τα αντιμετωπίζεις αλλιώς, ναι. Για αυτά τα μάτς ήρθαμε. Για αυτά τα μάτς γύρισα από την Ευρώπη, για αυτά τα μάτς ήρθα να παίξω ξανά στον Ηρακλή. Αυτά τα μάτς γουστάρω να παίζω. Εντάξει, λίγο παραπάνω από τα άλλα, όπως καταλαβαίνεις. Δεν υποτιμώ καμιά ομάδα, ούτε θέλω να πω κάτι άλλο για άλλες ομάδες. Απλώς το αυριανό μάτς είναι το ντέρμπι της πόλης στην οποία ζω και αγαπώ. Και θέλω οπωσδήποτε να τα δώσω όλα. Και γιατί όχι για να κερδίσω. Δεν μπαίνω για να χάσουμε. Όπως και όλοι οι συμπαίκτες. Δεν μπούμε για να χάσουμε. Είπες πριν για λύσεις. Για τις λύσεις που δόθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για εσάς τους αθλητές ήταν μια πολύ μεγάλη τονωτική ένωση ψυχολογίας αυτή. Έτσι, για τους ανθρώπους που είναι κοντά στον Ηρακλή, είτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, από την Αμερική, που τους ευχαρίστησε και δημόσια το ΤΑΠ Ηρακλής, που σας στηρίζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα και στο ηθικό και στο οικονομικό κομμάτι φυσικά. Κοίταξε, είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή, και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Γιατί κανένας δεν περίμενε ότι πριν το παιχνίδι με τον εθνικό περιόδο η ομάδα θα ήταν τρίτη. Όλοι λέγανε το καλοκαίρι 7, 8, 6, και ήταν τρίτη ομάδα. Εκεί πέρα έγιναν κάποια πράγματα και από εκεί και πέρα η διοίκηση, χωρίς να έχει κάποιον παράγοντα με λεφτά, προσπαθεί να βρει λύσεις στα προβλήματα. Και μην γυρνάμε, είναι το οικονομικό κυρίως. Ναι. Δείχνει ότι
παλεύει, αυτό δεν μπορεί να το, μην το αναγνωρίσει κανένας. Προσπάθεια, το δεν το συζητάμε. Και σίγουρα αυτό που έγινε την περίοδο του Χριστουγέννου με την βοήθεια από την Αμερική είναι κάτι που ευχαριστεί και εμάς και φυσικά και τη διοίκηση. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν όσο η ομάδα, όσο εμείς οι παίκτες πιέζουμε αγωνιστικά και πάει καλά η ομάδα, τόσο θα έρχονται και άλλοι, πιστεύω, και άλλοι να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Γιατί βλέπουν ότι πάει να γίνει κάτι καλό. Mm-hmm. Η τρίτη θέση χάθηκε από ένα παιχνίδι που ήταν παραμονές του νέου έτους στον Πειραιά με τον Εθνικό. Εκεί βέβαια νομίζω ότι έχετε αρκετές σοβαρές δικαιολογίες πέρα από το ψυχολογικό κομμάτι. Είχατε και μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στο ταξίδι με όλο αυτό που συνέβη στο δρόμο. Αυτά είναι δικαιολογίες, Γιώργο. Για μένα είναι δικαιολογίες. Δικαιολογίες τα θεωρείς. Χάσαμε 28, 26, 27, 25. Εντάξει, μια μπάλα. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Πώς να το πούμε. Αυτό είναι, για μένα είναι δικαιολογίες. Εντάξει, σου είπα, όταν μπαίνεις, ξεχνάς προβλήματα και προσπαθείς να τα δώσεις όλα. Αν έχεις προβλήματα, καλύτερα κάτσε στο σπίτι σου να δεις πώς μπορεί να τα λύσεις. Τη στιγμή που μπαίνεις στο γήπεδο, και ειδικά όταν μπαίνεις και στον Ηρακλή, δεν σκέφτεσαι άλλο αποτέλεσμα από τη νίκη. Οποιοδήποτε αντίπαλος, οποιαδήποτε κατάσταση να είσαι εσύ. Πόσο μάλλον και αύριο που θα έχει κόσμο το γήπεδο. Mm-hmm. Θέλω να ελπίζω. Και θέλει, θα έχει κόσμο, αυτό είναι δεδομένο. Και θέλει να δει ανεξαρτήτως αποτελέσματος, που φυσικά είναι στόχος η νίκη, δεν το συζητάμε, να δει αυτό που ακριβώς λες, το να μην πέφτει μπάλα κάτω. Εφόσον το δει, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρχει άνθρωπος που να μην χειροκροτά τις προσπάθειές σας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή η τρίτη θέση για την οποία αναφέρθηκες, Κώστα, τι σας έλεγε? Γιατί εντάξει, τώρα ο Ηρακλής είναι για λεπτομέρειες πέμπτος, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, αλλά για την αγωνιστική προσπάθεια, τι σας έλεγε? Ότι έτσι πως στήθηκε το καλοκαίρι η ομάδα, έτσι πως υπήρχαν τα αποδυτήρια μέσα, έτσι πως αυτή η παρέα, γιατί η παρέα είναι όλα. Τους ξέραμε όλους, μας ήξεραν όλοι, ήταν μια παρέα αυτό που είχε γίνει από το καλοκαίρι. Έδειχνε ότι ήταν σε καλό δρόμο στα χαρτιά. Τώρα όταν το Δεκέμβριο, 20 Δεκεμβρίου σε τρίτο, σημαίνει ότι τα χαρτιά σχεδιάστηκαν σωστά. Βγαίνει και μέσα στο χορτάρι το αποτέλεσμα. Μόνο χαρούμενος, ξέρεις, ότι η προσπάθειά μας έβγαινε μέσα στο γήπεδο. Αυτό που λέγαμε το καλοκαίρι, ότι είμαστε καλοί, πάμε να το δείξουμε. Και το δείχναμε σε κάποια πράγματα. Με όποια αναποδιά και να είχαμε, γιατί και του Χρήστου του Κιώση ο τραυματισμός ήταν σημαντικός για την ομάδα. Η δικιά μου η απώλεια τριών εβδομάδων, όσο και δεν στήχησε αγωνιστικά. Εκεί θα το πάω τώρα. Τα πήγαν πολύ καλά. Εκεί θα το πάω τώρα, γιατί και εσύ απουσίασες αρκετό διάστημα. Ήρθε αυτή η πολύ μεγάλη απώλεια του Κιώση. Έρχεται η απουσία πλέον του Μόνιμη, γιατί έχει αποχωρήσει την ομάδα, του Δημήτρου Ριζόπουλου, σε θέση βασικού, έτσι. Ήταν βασικό γρανάζι ο Ριζόπουλος στη θέση ακραίου. Υπάρχει το πρόβλημα στο κέντρο που είναι δύο όλοι, και όλοι ο Φωτιάδης με τον Φέργκισον. Αυτά μπορείτε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή μέσα από τις προπονήσεις να ξεπερνάτε και τα συγκεκριμένα? Γιατί σωστά είπες εσύ και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζετε. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν, αλλά όσο να είναι, είναι προβλήματα. Έτσι. Μιλάω καθαρά αγωνιστικά πλέον. Αύριο θα μπούμε με συγκεκριμένη σύνδεση μέσα στο γήπεδο. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει μέσα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Εμείς όλο αυτόν τον καιρό στις γιορτές προετοιμαζόμαστε για να κατέβει η ομάδα όσο το δυνατόν πιο έτοιμη και πιο αποφασιστική σε αυτά στην αρχή του χρόνου. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Υπάρχουν παιδιά νέα με όρεξη που θέλουν να δουλέψουν και με ταλέντο, που είναι πολύ βασικό αυτό. Και ήρθε η στιγμή να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Φυσικά με τη στήριξη ολονών, το δικό μας, τη διοίκηση του κόσμου, να τα βοηθήσουν τα παιδιά να μπουν μέσα σε. Να φορέσουν μια βαριά φανέλα. Δεν είναι εύκολη φανέλα του Ηρακλή, όπως τη φοράει. Γιατί είναι απαιτητική. Και μέσα από τις προπονήσεις, μέσα από την εμπειρία τη δικιά μας, μέσα από τη βοήθεια της διοίκησης και του κόσμου, θα μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να τα κερδίσουμε. Μιας και το αναφέρεις ως αρχηγός και ως πιο έμπειρος, γιατί στη δεκάδα πλέον υπάρχουν αρκετοί νεαροί, πέρα από εσάς τους πιο μεγάλους και πιο έμπειρους αθλητές, έχεις και το ρόλο του αρχηγού και όσον αφορά το ψιστήρι για το τι είναι το αυριανό παιχνίδι, πώς πρέπει αυτά τα παιδιά να μπουν μέσα, πώς να το αντιμετωπίσουν. Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουν τι παιχνίδι είναι το αυριανό, τι είναι το ντέρμπι. Όλοι θέλουν να παίξουν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Όλοι, δεν φοβάται κανένας να μπει να παίξει μέσα. Και προετοιμαζόμαστε και ψυχολογικά, γιατί το άθλημα μας είναι κυρίως ψυχολογικό. Εντάξει, καλές υποδοχές, καλές πάσεις, καλές επιθέσεις. Αλλά άμα δεν έχεις τα κότσια να μπεις και να παίξεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Έχεις απόλυτα δίκιο για το βόλεϊ και το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα και από όλους που μας ακούνε τώρα, ότι είναι καθαρά ψυχολογία σε τέτοια μάτς. Το πώς θα μπεις μέσα, το πώς θα διαχειριστείς καταστάσεις, είναι άλλο μάτς.
Είναι τελείως διαφορετικό το Ηρακλής ΠΑΟΚ το αυριανό, όσο περίεργο και ακούγεται, σε σχέση με το Ηρακλής Χαλκίδας, που και αυτό είναι πολύ κρίσιμο μάτς, Κώστα, έτσι, την ερχόμενη Δευτέρα. Ένα παιχνίδι, ας τελειώσει αυριανό με το καλό και έχουμε ασχοληθεί με τις τέσσερις μέρες με τον Ηρακλή Χαλκίδας. Σωστά. Σωστά. Καλή ξεκούραση. Βίντεο, δεν έχουμε ξεκούραση. Α, έχετε βίντεο τώρα. Καλό βίντεο λοιπόν. Καλό βίντεο. Και καλή δύναμη αύριο. Στο με το καλό. Βεβαίως, με την νίκη. Να σε καλά. Άντε, να σε καλά.